myagrinio.gr, το κανάλι της πόλης μας. Σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία μέρα. Εγώ προσωπικά τη θεωρώ την πιο σπουδαία μέρα όσο καιρό είμαι στο Δημαρχείο. Όσο καιρό είμαι Δήμαρχος στο Αγρίνιο. Και το λέω από ψυχής, γιατί έχω έναν δίπλα μου, έναν καταπληκτικό άνθρωπο, ένα αγρινιωτάκι, και το λέω έτσι, πραγματικά, γιατί ο Χρήστος ο Ράδος είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, μεγάλωσε και πήγε σχολείο στο Αγρίνιο και η ζωή και η δουλειά του τον έφεραν να είναι ο ιδιοκτήτης, ο επικεφαλής μιας μεγάλης μελλοντικής εταιρείας που δουλεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά δωρεά για το Δήμο του, το Δήμο του Αγρινίου, αλλά και για τη χώρα ολόκληρη. Την προωθημένη μελέτη για την κατασκευή της κάθετης σύνδεσης του Αγρινίου. Μόνο μπράβο, μόνο ευχαριστίες και ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, γιατί βοηθάει πάρα πολύ να λύσουμε ένα μεγάλο και σημαντικό ζήτημα, αυτό το ότι με την κατασκευή της Ιόνιας Οδού το Αγρίνιο απομονώθηκε, χρειάζεται η κάθετη σύνδεση να κατασκευαστεί για να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά, το Αγρίνιο να γίνει πραγματικά μία μεγαλούπολη που οφείλει να γίνει και που η κατασκευή της κάθετης σύνδεσης σε συνεργασία και με την νότια περιμετρική που δημιουργείται αλλά και με το επιχειρηματικό πάρκο που είναι στους σχεδιασμούς μας θα δώσει στο Αγρίνιο τη μορφή, τη λογική μιας μεγαλούπολης που το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στους γονείς μας αλλά και στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την πόλη, στον Χρήστο το Ράδο και στη μελλοντική του ομάδα για αυτή τη σπουδαία προσφορά δωρεά στην πόλη μας. Ο Δήμαρχος, ο Γιώργος, τέλος τα παραλέει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια ιδέα που μας γεννήθηκε. Ουσιαστικά γεννήθηκε από μια συζήτηση που είχαμε πέρυσι με τους γονείς μου, όπου μου ζητάγανε να κάνουμε κάτι για την πόλη μας. Και επειδή ήμασταν οι μελετητές που είχαμε κάνει τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Πατρών, ήταν μια ιδέα του Μακαρίτου πατέρα μου που μου λέει κάτι πρέπει να κάνεις για το Αγρίνιο. Και επειδή το Αγρίνιο είχε μείνει εκτός του δικτύου αυτοκινητοδρόμων, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια μελέτη που να συνδέσουμε το Αγρίνιο με την Ιωνία Οδό. Οπότε λοιπόν με αυτή την ιδέα προσεγγίσαμε τη Δημοτική Αρχή, το Γιώργο. Ήταν πολύ υποστηρικτικός, μας βοήθησε πάρα πολύ, μας ενθάρρυνε και αυτή την ιδέα. Στη συνέχεια κάναμε και ένα ραντεβού και με την ηγεσία του Υπουργείου, όπου και εκεί μας ενθάρρυναν. Τους παρουσιάσαμε ένα Τους παρουσιάσαμε μετά, ένα, κάποια προσχέδια της ιδέας μας κτλ. Και από εκεί και πέρα θέλαμε να δούμε τι λύσεις θα δώσουμε, τι λύσεις θα εξετάσουμε, από πού θα περάσει ο δρόμος. Και ξεκινήσαμε και μιλούσαμε με πολλούς αγρινιώτες. Επειδή εδώ μεγαλώσαμε, εδώ είναι οι φίλοι μας, μιλήσαμε με κάποιους παραγωγικούς φορείς, με φίλους, διάφορες ιδέες, μιλήσαμε με κόσμο έξω που βρίσκαμε. Καταλήξαμε σε μια λύση, θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη, που συνδυάζει τα περισσότερα πράγματα. Θα σας την παρουσιάσω με λεπτομέρεια στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα τώρα είναι περισσότερο, εγώ θα έλεγα, στα χέρια του Υπουργείου, αλλά και με την πίεση του Δήμου και των τοπικών φορέων, ώστε να μπορέσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το έργο να μπει στην κατασκευή, ώστε σε λίγα χρόνια να μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές ταξίδι και ένα γρήγορο ταξίδι από Αγρίνιο προς Γιάννενα, προς Πάτρα, προς Αθήνα.